γεννήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου του 1771, όταν η έγκυος μητέρα της πήγε να επισκεφθεί το φυλακισμένο πατέρα της. Βαπτίστηκε Λασκαρίνα μέσα στη φυλακή από το φίλο του πατέρα της και συγκρατούμενό του Μανιάτη Παναγιώτη Μούρτζινο. Οι ιδραίοι γονείς της κατάγονταν από οικογένεια ναυτικών. Αυτή, η Πουμπουλίνα δηλαδή, είχε πάρει από το χαρακτήρα της μάνας της, της Σκεύος. Διότι Σκεύο, όπως μας λέει η ιστορία, έγκυος τότε, σηκώνεται και κάνει ένα τεράστιο ταξίδι από την Ήδρα και πάει στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν τότε φυλακισμένος ο άνδρας της, διότι η Πουμπουλίνα γεννήθηκε μέσα στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, στις 11 Μαΐου του 1771. Ο άνδρας της Σκεύος είχε συλληφθεί τότε από τους Τούρκους, διότι είχε πάρει μέρος στα ορλοφικά. Λεγότανε Πινότσης, Σταυριανός. Στη φυλακή λοιπόν, μισοπεθαμένος, μαθαίνει η Σκεύο ότι είναι σε κακά χάλια και αποφασίζει η έγκυος να πάει να τον βρει στην Κωνσταντινούπολη. Ένα ταξίδι πάρα πολύ δύσκολο για μια έγκυο γυναίκα. Και εκεί μέσα στις φυλακές, είτε διότι ήταν η ώρα της να γεννήσει, είτε διότι έπαθε σοκ που είδε τον άντρα της σε τέτοια κατάσταση, εγέννησε την Πουμπουλίνα. Μετά το θάνατο του πατέρα της, μετακόμισαν με τη μητέρα της στις Πέτσες, όπου η μητέρα της παντρεύτηκε τον πλοίαρχο Δημήτρη Λαζάρου. Η μητέρα της, μετά το θάνατο του πατέρα της, παντρεύεται τον Λαζάρου Ορλόφ εδώ στις Πέτσες και κάνει άλλα 9 παιδιά. Είναι αρχηγός αυτών των παιδιών, έτσι τουλάχιστον αναφέρουν ιστορικές πηγές. Σε ηλικία 17 χρονών, το 1788, παντρεύτηκε τον πλειοκτήτη Δημήτρη Γιάννουζα, με τον οποίο έκαναν 3 παιδιά. Έζησαν μαζί 9 χρόνια, δουλεύοντας και ταξιδεύοντας. Τον βοήθησε να αυξήσει την περιουσία του και τα πλοία, κάνοντας εμπόριο και ανταλλαγή προϊόντων ανάμεσα στη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα και στις χώρες της Μεσογείου. Τα ελληνικά πλοία που ταξίδευαν με ρώσικη σημαία έπεφταν πολλές φορές στα χέρια βορειοαφρικανών πειρατών. Σε ένα ταξίδι του στην Ισπανία, σε μια τέτοια επιδρομή πειρατών, σκοτώθηκε ο Γιάννουζας. Από ό,τι γνωρίζω από τις σημειώσεις του παππού μου, ο οποίος και ψάξει και το θέμα, οι Πουμπουλίοι κατάγονται από την Κρήτη. Κάποια ώρα φύγαν από την Κρήτη, εκδιώθηκαν από τους Τούρκους, πήγανε στη Μάνη και κάποια ώρα περάσαν στις Πέτσες, διότι οι Πέτσες επικύθηκαν από ανθρώπους των παραλίων της Πελοποννήσου, Έλληνες και Αρβανίτες βέβαια. Η οικογένεια που καταγόμεθα εμείς, επιδόθηκαν όλοι στο να έχουν καράβια, πλειοκτήτες, καραβοκύριδες, οι οποίοι λειτουργούσαν μεταξύ εμπόρων καραβοκύριδων, καπεταναίων και πειρατών. Όπου βρίσκανε στο δρόμο κανένα καράβι του χεριού τους, ιδιαίτερα αλγερινούς και τουρκικά καράβια, σηκώνανε την πειρατική σημαία. Μετά 4 χρόνια, στα 30 της, παντρεύτηκε το δεύτερο άντρα της, Δημήτρη Μπούμπουλη, έναν από τους μεγαλύτερους πετσιώτες πλειοκτήτες και ρυψοκίνδυνο έμπορο. Το ζευγάρι Μπούμπουλη κατάφερε να παρακάμψει την τουρκική νομοθεσία και κατασκεύασε για τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του πλοία μεγαλύτερου εκτοπίσματος, που αργότερα, μετά το θάνατο του Μπούμπουλη, μετατράπηκαν σε πολεμικά για τις ανάγκες της Επανάστασης. Και έτσι φτάνουμε στον δεύτερο άντρα της Μπουμπουλίνα, στον Δημήτριο Μπούμπουλη, τον οποίο παντρεύεται το 1801 και ο οποίος σκοτώνεται το 1811 σε μια ναυμαχία τότε με τους Μπαρμπερίνους πειρατές. Ο Μπούμπουλης σκοτώθηκε το Μάη του 1811 σε μια συμπλοκή με αλγερινό πειρατικό καράβι. Από τον πρώτο του γάμο είχε 3 παιδιά και με τη Λασκαρίνα απόκτησε άλλα 3. 9 συνολικά, μαζί με τα 3 παιδιά της από τον πρώτο της γάμο. Της άφησε μια τεράστια περιουσία από 80.000 δίστυλα, 300.000 χρυσά τάλιρα. Η Μπουμπουλίνα δεν είναι η μόνη, βρήκε, παντρεύτηκε σε μια οικογένεια πολεμάρχων. Ήξερε την ιστορία του ανδρός της, ήξερε του Δημήτρη του Μπούμπουλη, ήξερε την ιστορία του πατέρα του Δημήτρη του Μπούμπουλη, του παππού.
και συνέχισε ενεπνεύστη. Έδωσε όλη της την περιουσία, έκτισε τον Αγαμέμνονα που θεωρείται κατά τα αρχεία του Αγγλικού Ναυαρχείου το γρηγορότερο και πιο οπλισμένο για το μέγεθός του καράβι της εποχής και το οποίο κόστισε πάρα πολλά χρήματα. Στις παραμονές της Επανάστασης, μετά το θάνατο του Μπούμπουλη, κινδύνευσε να χάσει την περιουσία της και παρακάμπτοντας τις τουρκικές τοπικές αρχές, έφτασε στο παλάτι, στη μητέρα του Σουλτάνου, όπου κατάφερε όχι μόνο να τη σώσει, αλλά και να πάρει άδεια να ναυπηγήσει νέο, μεγάλο πλοίο, τον Αγαμέμνονα, και να το εξοπλίσει με 18 κανόνια. Το πλοίο αυτό, μετά το θάνατό της, πέρασε στην υπηρεσία της ελληνικής κυβέρνησης στο πολεμικό ναυτικό. Η ιστορία, η γραμμένη ιστορία από τους ιστορικούς, λέει ότι η Μπουμπουλίνα έκανε ένα γιο και δύο κόρες με τον Μπούμπουλη. Η δική μου οικογένεια, ο παππούς μου δηλαδή, από ό,τι έψαξε, μιλούσε και για έναν χαμένο γιο της Μπουμπουλίνα, στον οποίο δεν αναφέρει ιστορία, και ο οποίος ναυάγησε με το πλοίο του μετά την Επανάσταση στα νυχτά της Εύβοιας, τον εξέβρασε η θάλασσα σε κάποια παραλία, τον βρήκε μια οικογένεια και τον περιέθραψε, τον πήρε δηλαδή στο σπίτι τους. Ο άλλος γιος της Μπουμπουλίνας, ο Νικόλαος Μπούμπουλης, επέζησε της Επανάστασης, ήταν και καπετάνιος του Αγαμέμνονα, του πλοίου της Μπουμπουλίνας, ο Σπέτσες τώρα, είχε με το ονομαστή σε Σπέτσες τότε το καράβι, και από τον οποίον καταγόμεθα εμείς. Είχε βέβαια και παιδιά με τον πρώτο άντρα της, τον Γιάννουζα, είχε τον Γιώργο και τον Γιάννο. Ο Γιάννος σκοτώνεται στη μάχη του Άργου, σε έναν μάλιστα πολύ ηρωικό θάνατο, τον οποίον περιγράφει η ιστορία, μια μάχη σπετσιωτών 300-400, οι οποίοι αντιστάθηκαν σε 3.000 Τουρκαλβανούς. Σκοτώθηκαν σχεδόν όλοι, μεταξύ αυτών και ο Γιάννουζας, ο οποίος σκότωσε τότε τον Βελί Μπέι, που ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Κεχαγιά Μπέι. Και η θυσία αυτών των σπετσιωτών τότε έδωσε το χρόνο στους Αργίους, στα γυναικόπαιδα του Άργους, να τρέξουν προς τα βουνά, προς τους γύρω λόφους και να αποφύγουν μια τεράστια σφαγή. Ο δεύτερος γιος της Μπουμπουλίνας με τον Γιάννουζα, ο Γιώργιος Γιάννουζας, ήταν και η αιτία του θανάτου της. Μοιήθηκε παρά το γεγονός ότι ήταν γυναίκα στη φιλική εταιρεία, συμβάλλοντας στον αγώνα με κάθε δυνατό τρόπο. Πρώτοι από όλα τα νησιά, οι Σπετσιώτες, έφτασαν στην Πελοπόννησο και ανάμεσά τους η Μπουμπουλίνα με τους άνδρες της φθάνει τον Απρίλιο στο ναύπλιο με τον Αγαμέμνονα και συγκυβερνήτη του το γιο της, Γιάννη Γιάννουζα. Αποβιβάστηκαν στους μήλους του Άργους. Οι Αργίτες της έκαναν εξαιρετική υποδοχή. Η Μπουμπουλίνα τους βοήθησε υλικά και ηθικά. Η παρουσία της τους εμψύχωσε τόσο που την τίμησαν καλώντας την στα πολεμικά συμβούλια των αρχηγών, δίνοντάς της τον τίτλο της Μεγάλης Κυράς και Ελευθερώτριας. Μέσα από το πρόσωπό της, ο Στάικος Σταϊκόπουλος, σε επιστολή του, παρακαλεί και τους υπόλοιπους πετσιώτες να στείλουν καράβια για να κάνουν πιο στενό τον αποκλεισμό. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι πάει στο Άργος. Αποβιβάζεται στο Άργος με το που ξεσπάει η Επανάσταση. Οι Αργοί βρίσκονται σε κατάσταση πανικού εκείνη τη στιγμή, διότι έχει γίνει αγιουρούση. Έχουν βγει οι Τούρκοι έξω από το Ναύπλιο, το οποίο πολιοργούσαν οι Αργοί, και έχουν πανικοβληθεί οι Αργοί και έχουν διαλυθεί και τρέχουν. Εμφανίζεται λοιπόν η Μπουμπουλίνα και όπως λένε και οι ιστορικοί, έχει τέτοιο φλογερό λόγο που σταματάει όλο αυτό το πλήθος το πανικοβλημένο και τους λέει να συνεχίσουν την πολιορκία. Δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνεις και γυναίκα δηλαδή να είσαι και να επιβληθείς σε όλους αυτούς τους άνδρες, ας πούμε, οι οποίοι τότε τις γυναίκες, συγγνώμη για αυτό που λέω, τις είχανε παράμερα, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Κολοκοτρώνης, ας πούμε, την καλούσε στα πολεμικά συμβούλια. Της είχε δοθεί ο τίτλος της Μεγάλης Κυράς και της Καπετάνισσας. Η Μπουμπουλίνα είναι μια γυναίκα 45 χρονών. Όμορφη ακόμα. Με τρόπους ειλικρινής και ανοιχτόκαρδη. Όταν της είπαμε ότι στο Παρίσι την απεικόνιζαν με πιστόλες στη μέση και ένα μεγάλο σπαθί στα πλευρά, γέλασε με την καρδιά της. Μας παρουσίασε το μικρότερο γιο της, 12 χρονών.
Αυτός πυροβόλησε εύστοχα με τις πιστόλες και το τουφέκι του, μας χαιρέτησε, πήδηξε στα λόγω του και εξαφανίστηκε. Κατά την παράδοση ήταν μια πολύ ωραία γυναίκα και πολύ ελκυστική σωματικά. Ήταν πολύ επίμονος και επίπονος χαρακτήρας. Και το μόνο πρόβλημα που είχε πάντοτε ήταν ότι οι άντρες της εποχής τη φοβόντουσαν. Οι άνθρωποι οι δικοί της την ελάτρευαν. Διότι στους ανθρώπους τους δικούς της είχε κάτι ξέχωρο, το οποίο ήταν ένα αίσθημα μάνας, προστάτευε τους δικούς της ανθρώπους σαν μάνα, τους προστάτευε ως αρχηγός τους και τους φρόντιζε με τον ίδιο τρόπο. Είναι άξιο λόγου ότι όλη της την περιουσία την έφαγε στον αγώνα και ό,τι απέμεινε από αυτή την τεράστια περιουσία την διένυμε στα παλικάρια της. Εκτός από τα πληρώματα, από τους ναύτες της, είχε και δικό της σώμα, άγημα, το οποίο εξόπλιζε η ίδια με δικά της έξοδα, τροφή η ίδια και βέβαια πολλοί από αυτούς πληρωνόντουσαν. Η εξωτερική της εμφάνιση δεν ανταποκρίνεται στην ευγένεια των αισθημάτων της. Παρουσιάζεται πάντοτε με σπαθί ακριβό και πιστόλες βαρύτιμες. Την είδα πάνω σε ένα υπέροχο αράπικο άτι. Την ακολουθούσαν ένα πλήθος αρματωμένοι στρατιώτες που έτρεχαν πλάι της αλλαγή, βγάζοντας χαρούμενες κραυγές. Τον Απρίλιο, ενώ τα καράβια των Σπετσιωτών και της Μπουμπουλίνας κρατούσαν αποκλεισμένο το ναύπλιο από τη θάλασσα, οι πολιορκημένοι Τούρκοι επιχείρησαν να κάνουν έξοδο. Η Μπουμπουλίνα, ο γιος της Γιάννουζας και ο Γκίκας Μπότασης αποβιβάστηκαν με ένα απόσπασμα από Ιδραίους και Σπετσιώτες και δύο μικρά πυροβόλα και έτρεξαν στο Άργος για να ενισχύσουν τους Αργίτες και την πολιορκία από εκεί. Στην πρώτη αυτή πολιορκία του ναυπλίου και στη συμπλοκή αυτή σκοτώθηκε ο γιος της, προσπαθώντας να καλύψει τους Αργίτες που έτρεχαν προς τη θάλασσα και αποβιβάζονταν στα σπετσιωτικά καράβια για να σωθούν. Προσπαθεί ανάμεσα στα πτώματα να τον αναγνωρίσει και με το ίδιο της το χέρι θυσιάζει τρεις Τούρκους στο βωμό του. Η ίδια ενημέρωσε και τη διοίκηση των σπετσών για το θλιβερό γεγονός με αυτά τα λόγια. «Ο γιος μου είναι νεκρός, αλλά το Άργος έμεινε στα χέρια μας». Τα λόγια της θυμίζουν τη σπατιά της εσμητέρες που παραδίδοντας τα παιδιά τους στην ασπίδα έλεγαν «Ιτάν ή επιτάς». Ύστερα από την αποχώρηση των Τούρκων έκοψε μερικά κομμάτια από την ενδυμασία των σκοτωμένων Τούρκων και τα φύλαξε ως κοιμήλια.
Τσακισμένη, λυπημένη από το θάνατο του γιού της, αλλά με μεγαλύτερο πείσμα, συνεχίζει τον αγώνα και τον Ιούλιο φθάνει στη Μονεμβασιά για να βοηθήσει τους Μονεμβασίτες να κυριεύσουν το Φρούριο. Την ίδια στιγμή που ο Κολοκοτρώνης τη ζητάει να τον βοηθήσει οικονομικά στην προσπάθειά του να καταλάβει το κάστρο της Τρίπολης. Η Μπουμπουλίνα του στέλνει το μολύβι που τη ζήτησε και αργότερα πηγαίνει και εκείνη με τους άνδρες της στην Τρίπολη, συμβάλλοντας την άλωσή της. Ήταν η μέρα βροχερή και νύχτα χιονισμένη, όταν για την Τριπολιτσάν κίνησε νοκιαμήλης. Νύχτα σελώνει τάλογον, νύχτα το καλυγώνει. Και εις των δρόμων των θεών παρακαλεί και λέγει: «Θεέ με, εκεί τους προεστούς, εκεί τους δεσποτάδες να έβρω, στο κεφάλι τους να πάρουν τους ραϊάδες, να μη σηκώσουν άρματα και πάγουν με τους κλέφτες». Σαν έφτασε και οι Γρεκοί επλάκωσαν το κάστρο. Τους Τούρκους έκλεισαν στενά, βαρεά τους πολεμούσαν. Κολοκοτρώνης φώναξεν από το μετερίζι: «Προσκύνησε κι αμίλμπεϊ στους Κολοκοτρωναίους, να σε χαρίσω την ζωή, εσέ και τα παιδιά σου, εσέ και τα χαρέμια σου και όλην την γενεάν σου. Με τα χαρά σας, Έλληνες, και εσείς καπετανέοι, ευθύς να προσκυνήσομεν στους Κολοκοτρωναίους». Γλούκμπας είσαι φώναξε να πάνε από την Τάμπια: «Δεν προσκυνούμε να έρθεις στις εσάς, βρωμοραϊάδες. Έχομεν κάστρα δυνατά και βασιλεάν στην πόλη. Έχομε ανδρείον στράτευμα και Τούρκους παλικάρια. Τρώγουνε 5 στο σπαθί και 10 στο τουφέκι και 15 στο άλογον, διπλού στο μετερίζι. Τώρα να ειδείτε», φώναξε τότε ο Κολοκοτρώνης, «να ειδείτε ελληνικά σπαθιά και κλέφτικα τουφέκια. Πώς πολεμούν οι Έλληνες, πώς πελεκούν τους Τούρκους». Τρίτη τετράδι θλιβερή πέφτει φαρμακωμένη. Παρασκευή ξημέρωσε, ποτέ να μ' είχε φέξει. Τα γεγονότα στην άλωση της Τρίπολης εξελίχθηκαν βίαια από τη μεριά των Ελλήνων και πολλοί από τους ξένους ανταποκριτές της εποχής αποθανάτησαν με μελανά χρώματα αυτή την επιχείρηση, συμπεριλαμβάνοντας και την Μπουμπουλίνα. Παρ' όλα αυτά, κρατώντας την υπόσχεσή της στη μητέρα του Σουλτάνου Βαλιδέ, όταν εκείνη τη βοήθησε στα προεπαναστατικά χρόνια να σώσει την περιουσία της από επικείμενη δίμευση, η Μπουμπουλίνα μεσολάβησε και γλίτωσαν οι γυναίκες του Χαρεμιού από τη γενική σφαγή, φέρνοντας ένα δεύτερο θετικό αποτέλεσμα: το ότι μπόρεσαν να τις ανταλλάξουν με Έλληνες κρατούμενους που είχαν πέσει στα χέρια των Τούρκων. Η Βαλιδέ την βοήθησε για να εξασφαλίσει το στόλο της πίσω και της είχε υποσχεθεί της Βαλιδέ ότι όταν βρεθεί μπροστά της Τουρκάλα η οποία χρειαζόταν τη βοήθειά της, η Μπουμπουλίνα θα την προστάτευε. Ακόμα και εκείνες τις ημέρες, και εδώ δείχνει το χαρακτήρα της, με το χαρέμι του Χουσίτ, ετήρησε ύστερα από τόσα χρόνια μετά την υπόσχεσή της και προστάτευσε το χαρέμι του, βάζοντας του Χουσίτ, βάζοντας ως φύλακες τα παλικάρια της. Λέγεται ότι μέσα σε αυτά τα παλικάρια που ήταν φρουροί ήταν και ένας πατέρας με 2 γιους, Μέξιδες. Λέγεται ότι ο ένας γιος εκακοποίησε, εβίασε μία από τις κοπέλες του Χαρεμιού και τη σκότωσε μετά για να μην τον προδώσει. Η Μπουμπουλίνα έκανε ανακρίσεις την άλλη μέρα, ευρέθηκε τέλος πάντων ποιος είχε κάνει τη δολοφονία και έδωσε εντολή, τον δίκασε επί τόπου και τον έβαλε υποκράτηση με σκοπό την άλλη μέρα με την ανατολή του ηλίου να τον εκτελέσει. Το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας και ο άλλος αδερφός εφυγάδευσαν τον Μέξι. Την εποχή που γνώρισα αυτή τη νέα τελέσιλα, διαπίστωσα πως δεν ήταν ευτυχισμένη στην πατρίδα της. Μου μυστηρεύτηκε τα βάσανά της. Από ζηλοφθονία οι εχθροί της έφτασαν στο σημείο να πυροβολήσουν εναντίον της στο ίδιο της το σπίτι.
Μια μέρα τη βρήκα να ετοιμάζει η ίδια παξιμάδια, από φόβο μήπως τη δηλητηριάσουν. Δεν ξέρω τη συμπεριφορά της στην Τριπολιτσά. Ξένοι αξιωματικοί την κατηγορούν ότι ανέλαβε την προστασία των Τούρκων εισπράττοντας ένα μεγάλο ποσό και ότι ύστερα τους έσφαξε. Ωστόσο, κανένας από τους Έλληνες εχθρούς της δεν είπε τίποτε. Εάν ήταν αλήθεια, θα έσπευδα να το διαδώσουν. Τρεις τουρκοπούλες κάθουνταν μέσα στο παλαμίδι. Μυριολογούσαν και έλεγαν, μυριολογούν και λέγουν. Τι είναι το κακό που γίνεται το φετινό το χρόνο. Μας έκλεισαν οι Έλληνες και θέλει να χαθούμε. Ένα πουλάκι κάθεται μέσα στα πενταδέλφια. Δεν εκυλάδει σαν πουλί, δεν έλεγε σαν αηδόνι. Παρά εκυλάδει και έλεγε ανθρώπινη λαλίτσα. Ανάπλη δώσε τα κλειδιά, ανάπλη παραδώσου. Τι είναι που λες, πουλάκι μου, πώς τα κλειδιά να δώσω? Δεν είναι εδώ Τριπολιτσά να μπείτε με ρεσάλτα. Εδώ τ' ανάπλη φοβερό και κάστρο ξακουσμένο. Στις 4 του Δεκεμβριού, τις 4 του μήνα, ο Στάικος βάνει μια φωνή και λέγει του Νικήτα. Τώρα είναι ώρα, Έλληνες, να μπούμε μες στο κάστρο. Και το Σαββάτο την Αυγή μπήκαν στο παλαμίδι. Οι Έλληνες φωνάζανε, γύρισαν τα κανόνια. «Πού σε καημένε αλίμπεη, έβγα να προσκυνήσεις, ότι δεν έχεις γλιτωμό τώρα αυτό παλαμίδι». «Παρακαλώ σας, βρε παιδιά, και Στάικο καπετάνιο, για να μεταγιαντήσετε ακόμα 2 ημέρες». Και τους εδώσαν ορισμό για να τους καρτερέψουν. Και τη Δευτέρα την Αυγή αλίμπεης φωνάζει. «Κοπιάστε μέσα, Έλληνες, όλοι καπετανέοι, και να σας δώσω τα κλειδιά να βγω από τα νάπλη». Και τα καράβια εφέρανε ιδραίοι και πετσέοι, τους πήραν τον τζιμπεανέ και όλους τους χασνέδες. Κλαίνε μανάδες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες. Εκλέγαν τα χαρέμια τους, πανάμιναν χειράδες. Πικρή τους ιβρή άνοιξη, το καλοκαίρι μαύρο, το δόλιο το χινόπορο πικρό, φαρμακωμένο. Εν δε μέρος εκ των εναυπλίου Οθωμανών, φοβούμενοι να εξέλθωσιν εις την ξηράν εκ της μεγάλης πύλης του Φρουρίου, απεφάσισαν την 4η Απριλίου να αποβώσει διά τινων πλοιαρίων εις τους άντικροι της ναυπλίας Μήλους, δια να συλλέξωσι τρόφιμα, εγωπρόβατα, βόας, αγελάδας και άλλα τι αυτά. Αλλά πριν η ειδοποιηθεί η τοπική του Άργους διοίκησης την έξοδον αυτήν των Οθωμανών, είχεν αποστείλει 200 οπλοφόρους Έλληνες να προκαταλάβωσιν τη θέση των Μήλων, υποπτεύσαυσα καμίαν ενδεχομένην των Οθωμανών απόβασιν. Άμα δεότε έφθασαν πλησίον των Μήλων ή δια των πλοιαρίων απελθόντες ναυπλοίοι Οθωμανοί και συνεκροτήθη ευθύς μάχη μεταξύ αυτών και των προκατασχόντων την θέση των Μήλων 200 Ελλήνων, έφθασε και η Μπουμπουλίνα. Μετά του πλοίου της και 3 άλλα ομού πλοία του Γκίκα Μπόταση με σημαία ελληνικάς, τα οποία αυτά μεν με τον συνεχή εκ της θαλάσσης κανοβολισμότων, αφετέρου δε ή εκ της ξηράς 200 αργοί, αντέκρουσαν τους Οθωμανούς. Ήτινες μετά πολλού φόβου και τρόμου επέστρεψαν εις τον Αύπλιον, χωρίς να δυνηθώσουν όχι μόνον να συλλέξωσι τρόφιμα, αλλά ούτε καν το έδαφος των Μήλων να πατήσωσι. Τρεις τουρκοπούλες κάθονται στου αναπλιού την πόρτα. Μυρολογούσαν και έλεγαν, μυρολογούν και λέγουν. Τι είναι το κακό που γίνεται των φετινών το χρόνο, που κίνησε μια κλεφτουριά με αυτούνους τους Σπαρτιάνους και έκαμαν όλη την Τουρκιά και κλείστη μες στα κάστρα. Το κρίμα να έχω βασιλιάς και τάδικο βεζίρης που δεν μας θέλουν ζαερέ να πολεμούν τα κάστρα. Βρε ανάπλη, για δε χαίρεσαι, για δεν βαρείς παιχνίδια. Και τι καλό έχω να χαρώ και να βαρώ παιχνίδια. Στεριάς με δέρνο πρίγκιπας, πελάγι μπουμπουλίνα. Πέφτουν κανόνια σαν βροχή και μπόμπες σαν χαλάζι. Πέφτουν τα λιανοτούφεκα σαν άμμος της θαλάσσης. Ανάπλη δώστα τα κλειδιά, ανάπλη παραδώσου. Πώς να τα δώσω τα κλειδιά, πώς να τα παραδώσω, που μεν μετά την πλάκωση στεριάς και του πελάγου. Φρεγάδες 14 μαζί με 8 τελίνια.
Στεριά σας κέρι δυνατό, 1070. 7 πασάδες έρχονται για να με ελευθερώσουν. Να κάψουν χώρες και χωριά, να κλάψουνε μανάδες, να ερημάξουν το μοριά, να σφάξουνε τους κλέφτες, να διώξουν την μανιατουριά και οι Τούρκοι να γλιτώσουν. Ανάπλη δώσε τα κλειδιά, ανάπλη παραδώσου. Και να που απελπίστηκες και από το μεντάτι. Πώς να τα δώσω τα κλειδιά, πώς να τα παραδώσω. Εγώ μ' ανάπλη ξακουστώ και ανάπλη πενεμένο. Στην πόλη και στη Βενετιά με έχουν ζωγραφισμένο. Όταν κυριεύθηκε το ναύπλιο, η Μπουμπουλίνα εγκαταστάθηκε εκεί, όπου της παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της ένα σπίτι να μένει. Έμεινε 1,5 χρόνο και στο διάστημα αυτό η κόρη της Ελένη παντρεύτηκε το γιο του Κολοκοτρώνη Πάνο, που είχε διοριστεί στο ναύπλιο φρούραρχος. Μπορείς να θέλω να ωραιοποιήσω την Μπουμπουλίνα. Είναι ότι αν σκεφτούμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ήταν γυναίκα. Και αν σκεφτούμε τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή, η οποία ήταν για να γεννάει παιδιά και να κάνει το φαγητό και να καθαρίζει το σπίτι, είναι φοβερό πράγμα αυτό που έκανε η Μπουμπουλίνα. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις γυναικών την εποχή εκείνη να κάνουν αυτά που έκανε. Δεύτερο πράγμα που έχει έρθει στο μυαλό μου και το σκέφτομαι πολλές φορές, είναι ότι ήταν πλουσία. Πολύ πλουσία. Δεν είχε λοιπόν λόγο η Μπουμπουλίνα να κάνει όλα αυτά που έκανε, διότι κακά τα ψέματα, πολλοί Ιδραίοι σπετσιώτες, λόγω του πλούτου, λόγω του εμπόριου, περνάγανε τέλεια, ζωή και κότα, να το πω έτσι, πολύ απλά. Εκείνη η ιδιαιτερότητα της Μπουμπουλίνας, ότι αναμίχθηκε εξ αρχής στην Επανάσταση και πριν από την Επανάσταση και αναμίχθη, και τα έχασε και όλα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και η Μαντώ Μαυρογένους, ας πούμε, τα έχασε όλα. Αλλά υπήρχαν και άνθρωποι. Μεγαλοκαπεταναίοι, οι κοντζαμπάσιτες, ας πούμε, της Πελοποννήσου, οι οποίοι βάλανε βέβαια το χρήμα στον αγώνα, αλλά στο τέλος ζητήσανε και διάφορα ανταλλάγματα. Η Μπουμπουλίνα πήρε, από ό,τι γνωρίζω, ένα σπίτι στο ναύπλιο ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών της προς το έθνος, και το 1824, όταν άρχισαν οι εμφύλοι τότε μεταξύ των δικών μας, επειδή η Μπουμπουλίνα είχε πάρει το μέρος του Κολοκοτρώνη, αν και νησιώτησα λοιπόν υποστήριζε τους Στεριανούς, γι' αυτό και δεν την χωνεύανε πολύ
οι νησιώτες και οι Δραίοι και οι Σπετσιώτες. Τη συλλάβανε μάλιστα και δύο φορές τότε με υπουργό της αστυνομίας, τον Παπαφλέσσα, τον οποίον και τον ήξερε. Υπάρχουν και επιστολές της διαμαρτυρίας της για τη σύλληψή της. Απεποιήθη λοιπόν προσένδυση και διαμαρτυρίας αυτής της περιουσίας και γύρισε ή μάλλον εξορίστηκε, θα έλεγα, εδώ στη Σπέτση, υπό περιορισμό για να μπορούν να την παρακολουθούν. Τρίτον, είχε χάσει δύο παιδιά, ένα ή δύο παιδιά, αναλόγως την παράδοση, όπως σας είπα. Είχε χτυπηθεί δηλαδή από αυτή την ιστορία και σαν μάνα και σαν γυναίκα και σαν άτομο οικονομικά. Παρά τα αυτά, έκανε ό,τι έκανε και στο τέλος τα έδωσε και όλα στο κράτος. Η Μπουμπουλίνα στην Ελλάδα ιστορικά, όπως και η Μαντώ, η Μαυρογένους, θεωρώ εγώ ότι δεν έχουν αρκούντος ικανοποιηθεί ιστορικά. Τον καιρό του Ιωάννη Μεταξά, τα ιστορικά βιβλία δεν αναφέρανε την Μπουμπουλίνα. Και δεν αναφέρανε την Μπουμπουλίνα διότι η Μπουμπουλίνα μαζί με τον Κανάρη, παρά τις σκέψεις ότι μετά την Επανάσταση όλοι οι οπλαρχηγοί τέλος πάντων έπρεπε να δημιουργήσουν μια αριστοκρατία με τίτλους και τα ρέστα, η Μπουμπουλίνα και ο Κανάρης ήταν οι δύο που αντιστάθηκαν και αντιτάθηκαν σε αυτή την άποψη, όπως και ο Κανάρης μαζί με την Μπουμπουλίνα ήταν εναντίον στο να έρθει στην Ελλάδα κάποιος βασιλιάς. Μετά το σύντομο διάστημα ειρήνης και ελευθερίας και με την αρχή του εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους αρχηγούς της Επανάστασης, αποσύρεται στις Πέτσες. Μέσα σε αυτό το κλίμα σκοτώθηκε ο Πάνος Κολοκοτρώνης στις 22 Νοεμβρίου του 1824. Από τις Πέτσες παρακολουθεί τα γεγονότα όταν μαθαίνει ότι ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης πιάστηκε από την κυβέρνηση και φυλακίστηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1825. Στις Πέτσες την επισκέπτονται ξένοι που τις μεταφέρουν και τις εξελίξεις των γεγονότων. Αυτή η σύγχρονη Αμαζόνα που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και σάτυρας ανάμεσα στους Έλληνες, με λαχρινή, με μάτια που πετάνε σπίθες και όλο φωτιά σε κάθε της κίνηση, με υποδέχτηκε με τη μεγαλύτερη εγκαρδιότητα. Της είπα για την πιθανή απελευθέρωση του Κολοκοτρώνη. Μου απάντησε: αν γίνει αυτό, εγώ θα ξαναπάω στο στρατόπεδο και θα πολεμήσω μαζί του τους Τούρκους. Άτυχη γυναίκα, δεν πρόλαβε. Το 1825 η Μπουμπουλίνα βρίσκεται εδώ στις Πέτσες, πικραμένη τότε με τις φιλονικίες επανάστασης, με τους εμφύλιους, όταν μαθαίνει ότι ο Γιώργος Γιάννουζας, ο δεύτερος γιος της, έχει απαγάγει την κόρη του Χριστόδουλου Κούτσι. Η αιτία την αγαπούσε βέβαια, οι Κουτσέοι δεν θέλανε όμως τότε το γάμο με την Μπουμπουλίνα. Την παίρνει λοιπόν στο σπίτι του, το σπίτι του Γιάννουζα, όχι εδώ που βρισκόμαστε, στο σπίτι του πρώτου άντρα της. Λίγο αργότερα καταφθάνουν και οι Κουτσέοι εκεί να πάρουν πίσω την κοπέλα. Γίνεται μια πολύ μεγάλη λογομαχία και πάνω στη λογομαχία κάποιος τραβά μια πιστόλα και την πυροβολεί στο μέτωπο και την αφήνει τότε νεκρή. Η Λασκαρίνα που γλίτωσε από τους πειρατές, τους Τούρκους και τα ολοκαυτώματα, σκοτώθηκε στις Πέτσες μέσα στο σπίτι του πρώτου της άντρα, σε μια οικογενειακή φιλονικία, από ένα αδέσποτο βόλι. Το επεισόδιο της δολοφονίας της Μπουμπουλίνας για την απαγωγή της κόρης των Κούτσιδων από το γιο της ήταν μεν μια αιτία σαφής, αλλά υπήρχε και μια πιο μακρόχρονη αντιζηλία των δύο οικογενειών πριν αυτό το γεγονός. Τα αδέρφια της νέας κύκλωσαν το σπίτι για να εξαναγκάσουν τον ξελογιαστή να στεφανωθεί την κοπέλα. Η Αμαζόνα που φιλονικούσε μαζί τους από τα παράθυρα
Χρησιμοποίησε όπως φαίνεται άσχημη γλώσσα. Οπότε μια ντουφεκιά από τον αδερφό της ατιμασμένης έδωσε τέλος στη ζωή και την ευλωτία της. Ωστόσο τα νησιωτικά ήθη σχετικά με την αρετή των γυναικών είναι τόσο αυστηρά που καμιά δίωξη δεν έγινε εναντίον του δολοφόνου. Οι κόρες της παντρευτήκαν οικογένειες εδώ των Σπετσών. Η μία που γνωρίζουμε πάρα πολλά είναι η Λενιό, η Ελένη, η οποία ήταν και ωραιοτάτη.
Αυτή παντρεύτηκε τον Πάνο τον Κολοκοτρώνη, το γιο του Θεόδωρου, ο οποίος βέβαια δολοφονείται από τους Έλληνες στον Εμφύλιο και έρχεται εις δεύτερον γάμο με το Θοδωράκι το Γρίβα. Το Γρίβα που έδιωξε τότε τον Όθωνα. Ο Γρίβας, από ό,τι γνωρίζω από την οικογενειακή παράδοση, ήταν ένας πολύ άγριος άνθρωπος και μεγαλύτερός της. Την εζήλευε υπερβολικά, διότι αυτή ήταν νέα και ωραιοτάτη. Και είχε έναν τραγικό θάνατο, διότι αυτή η Λενιό πέθανε από δάγκωμα φιδιού στο μυρό, ψηλά στο πόδι ας πούμε, διότι η Ουδίσσα τολμούσε να τσικώσει τα φουστάνια της, να της φτιάξουν την πληγή, έως ότου εμφανιστεί ο Γρίβας και δώσει την αδειά του. Και όσο του εμφανιστεί αυτός, αυτή πέθανε. Αυτή είναι, ας πούμε, η δεύτερη γενιά των Μπουμπουλέων. Όλοι οι αρσενικοί απόγονοι της Μπουμπουλίνας υπήρξαν αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Είτε αυτό κατ' εποχές λεγότανε βασιλικό ναυτικό, είτε αυτό λεγόταν πολεμικό ναυτικό. Οι περισσότεροι φτάσανε στο βαθμό του ναυάρχου και προχθές μου στείλανε από την Κύπρο, από το χρονικά της Λαπίθου, ιστορικά ντοκουμέντα, ότι το 1821 ο Κανάρης με 6 καράβια πήγε στην Κύπρο. Με στόλαρχο, όπως αναφέρεται στα αρχεία, τον Παντελή Μπούμπουλη. Με την εξαίρεση εμένα, όλα τα άλλα μέλη επολέμησαν σε όλους τους πολέμους της Ελλάδος από το 1921 μέχρι σήμερα. Εννοώ Βαλκανικούς, Μικρά Ασία, Πρώτο Παγκόσμιο, Δεύτερο Παγκόσμιο. Ο παππούς μου, όπως σας είπα, και αυτός στο πολεμικό ναυτικό με το βαθμό του ναυάρχου και μάλιστα και βουλευτής. Διότι υπήρχαν από τους απογόνους Μπουμπουλίνας, τους κατευθείαν απογόνους της, υπήρξαν 11 Μπουμπουλέοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού. Πολλοί από αυτούς, οι τρεις ή τέσσερις από αυτούς, γίνανε υπουργοί, βουλευτές κλπ. Πολιτεύτηκαν δηλαδή. Υπήρχε εποχή στις αρχές του 1900 που υπήρχαν 7 Μπουμπουλέοι αξιωματικοί, συγχρόνως δηλαδή, στο πολεμικό ναυτικό. Από όλα τα αδέρφια και τα ξαδέρφια του πατέρα μου, ο μόνος βενιζελικός ήταν ο πατέρας μου. Εχρημάτισε 7 φορές υπουργός του Ελευθερίου Βενιζέλου, εχρημάτισε διοικητής Μακεδονίας Θράκης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος του κόλλησε ένα παρατσούκλι, το οποίο του έμεινε όλη του τη ζωή, τον έβγαλε ξεροκόμματο. Και το λέω αυτό διότι συνδέεται απόλυτα με τον χαρακτήρα της Μπουμπουλίνας. Είχε έρθει τότε ο πατέρας μου εδώ με κάποιους φίλους του, κάποιο Σαββατοκύριακο στις Πέτσες και πάει στην ψαραγορά να αγοράσουν ένα ψάρι. Υπάρχει μόνο ένα ψάρι, έχει απομείνει στην ψαραγορά, μία συναγρίδα από ό,τι γνωρίζω. Και λέει στον ψαρά, βάλει μου αυτή τη συναγρίδα και τη στιγμή που ο ψαράς πάει να βάλει τη συναγρίδα, εμφανίζεται ο παππούς μου, ο οποίος, γνωστός βέβαια στις Πέτσες, απαιτεί από τον ψαρά τη συναγρίδα. Και ο ψαράς βέβαια, διότι επρόκειτο για τον ναύαρχο τον Μπούμπουλη, δίνει τη συναγρίδα στον παππού μου, αντί στον πατέρα μου, ο οποίος είχε πάει πρώτος. Γίνεται λοιπόν μια λογομαχία μεταξύ του πατέρα μου και του παππού μου για το ψάρι, με αποτέλεσμα ο παππούς μου να καλέσει τον πατέρα μου σε αυτό το σπίτι να το φάνε μαζί, παρέα. Και έτσι ο πατέρας μου γνωρίστηκε με τη μητέρα μου. Εγώ λοιπόν, λόγω του ψαριού, γεννήθηκα στις 5 Ιουνίου του 1955. Μεγάλωσα στην Αθήνα γιατί ζούσαμε εκεί, σπούδασα στην Αγγλία ναυπηγός, λάτρευα τη θάλασσα κι εγώ. Γύρισα από την Αγγλία, πήγα στρατιώτης στο ναυτικό κι εγώ. Δούλεψα στην ναυτιλία ως αρχιμηχανικός περίπου 12 χρόνια και μετά φτάνουμε στο κεφάλαιο μουσείο. Επειδή όμως επειδή έκανα τις ξεναγήσεις εγώ ίδιος, υπήρχαν λοιπόν από το 92 που ανοίξαμε διάφοροι επισκέπτες
οι οποίες με διάφορες ερωτήσεις που μου κάνανε, με αναγκάσανε, για να είμαι σε θέση να απαντήσω, να πάω και να διαβάσω την ιστορία του 21. Δηλαδή να διαβάσω όχι μόνο για την Πουπουλίνα, να διαβάσω για τον Κολοκοτρώνη, να διαβάσω για τον Μιαούλη, να διαβάσω για τον ναυτικό αγώνα, γιατί έκαψε, ξέρω εγώ τι, ο Μιαούλη στο στόλο και ποια ήταν τα αίτια. Είδα έναν κόσμο που του μιλάς και μένει κρέμετα τα χείλη σου. Ο κόσμος είναι διψασμένος στην κυριολεξία να μάθει. Μια της Μπουμπουλίνας σαφέστατα είναι ένα φορτίο, σαφέστατα, και δεν ξέρω κανένα μέλος της οικογένειας που να μην το δέχτηκε ως φορτίο. Εγώ αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτό που λέγεται σήμερα Κυπριακό. Ήμουνα σύμβουλος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από το 55 μέχρι το θάνατό του το 1977 και σύμβουλος του Κυπριανού μετά που έγινε πρόεδρος μέχρι τις 13 του Γενάρη του 1981, οπότε και παραιτήθηκα διότι διεφώνησα με την πολιτική του κύριου Κυπριανού, παρόλο ότι είμαστε πολύ στενοί φίλοι ακόμα. Εγώ προσπάθησα να συμβάλλω στο μέτρο του δυνατού, του δικού μου δυνατού, σε εθνικούς αγώνες.